συλλαμβάνεται και αποκαλύπτονται όλα του τα εγκλήματα. Η Μυρτάλη, πιο φοβισμένη από ποτέ, λέει στη Μαργαρίτα ότι ο γιος της ζηλεύει τη σχέση που έχει με τη Θοδώρα και θέλει να της κάνει κακό. Αυτό απασχολεί πολύ τη Μαργαρίτα και αποφασίζει να αναλάβει δράση. Η Μαργαρίτα ζητά δικαστική εντολή για να κλειστεί ο Αλέξης ψυχιατρίο. Ο Αλέξης ανακαλύπτει ότι η Μυρτάλη σχεδιάζει να τον αφήσει και κυριολεκτικά χάνει το μυαλό του. Λίγο πριν εγκαταλείψει για πάντα τη Μάνη, εκείνος μπαίνει στο σπίτι. Βλέποντάς τη με τη βαλίτσα στο χέρι, χάνει τον έλεγχο, την πλησιάζει κλαίγοντας και την παρακαλάει να μην φύγει. Ωστόσο, η Μυρτάλη είναι αποφασισμένη να δώσει τέλος στον εφιάλτη της και αρνείται κάτι που θολώνει το μυαλό του και τη σκοτώνει εμψυχρό. Η άγρια δολοφονία εξαπλώνεται γρήγορα σε όλη την Αραιόπολη και συγκλονίζει τους πάντες, ιδιαίτερα την οικογένεια Βρετάκου και τη Μαργαρίτα. Νιώθοντας την ψυχή της να διαλύεται, η Μαργαρίτα πηγαίνει και καταδίδει το γιο της, θέλοντας να λυτρώσει τη Μυρτάλη που τόσο άδικα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του. Τότε ο Αλέξης συλλαμβάνεται και μετά από πολύ ωραία ανάκριση αποκαλύπτονται όλα τα εγκλήματα που διέπραξε. Η Μαργαρίτα μαθαίνει ότι ο γιος της σκότωσε την πρώην κοπέλα του Μάρθα, τον σύντροφό της, τον Γεράσιμο και τον ετεροθαλή αδελφό του, τον Νικήτα, και τον εισαγγελέα Μιχάλη Κονομέα. Κοντεύει να τρελαθεί καθώς καταλαβαίνει πως πρόκειται για έναν αδίστακτο μανιακό δολοφόνο. Δεν μπορεί να χωρέσει ο νους της πως το παιδί που έφερε στον κόσμο και τόσο καιρό αφαιρούσε ζωές ανθρώπων. Οι ενοχές και οι τύψεις την κυνηγούν, καθώς δεν πρόλαβε να δράσει και να τον κλείσει στο ψυχιατρίο. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.